Το μάτς το βλέπαμε παοξίδες, έτσι. Το Bayern Ολυμπιακός. Μετά το μάτς ήταν κλαμμένοι και στεναχωρεμένοι. Γιατί είδαν το όραμα του 3-0 στο πρώτο 20 λεπτό και άρχισαν να παίρνουν θάρρος. Παραγγέλνανε εκεί στη γειτονιά μου στην κάτω Τούμπα σουβλάκια, πίτσες από το δάσκαλο, να πούμε το εστιατόριο, γκούντις, μούντις κτλ. Μια χιλιάδα πίτσες, μπύρες, αυτά ιστορίες κτλ. Στο 25ο λεπτό, στο 30ο λεπτό είχαν έρθει φαγητά και ιστορίες. Μετά όταν τελείωσε το μάτς, ήπιανε σόδες οι μαλάκες για να χωνέψουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχασε με 8 με 9-0. Που αν ήθελε η Μπάγκερ, του γαμούσε τα ράματα. Αν ήθελε η Μπάγκερ. Η Μπάγκερ όμως, λογικά σκεπτόμενη στο 3-0, σταμάτησε. Σταμάτησε γιατί προφανώς ο Ολυμπιακός ήταν σε κακή τακτική μέρα και ατομικά είχε το νούμερο 1, το νούμερο 4, το νούμερο 5 και το νούμερο 6 σε αθλειότατη μέρα. Δηλαδή, όταν τρώει ο Ρομπέρτο το πρώτο γκολ και δημιουργεί στο rebound στο αντίπαλο να σκοράρει, η απόκουσή του δεν πάει στην πλάγια γράμμη και πάει προς τον πέναλτι, πλάγια προς τον πέναλτι. Δεν αποκρούμε έτσι, ακόμα και ο Ρομπέρτο λοιπόν τρώει στραβά γκολ. Μετά ο Καμπιάσο ήταν κατά κάποιο τρόπο πιο αργοπορημένος από τον Τζιόλι σε αυτό το μάτς. Ο Καμπιάσο που είσαι στην Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια μπροστά από τους δύο στόπερ. Τους έχει σώσει πολλές φορές από καταστάσεις, γιατί εγώ διαχρονικά αυτούς τους στόπερ του Ολυμπιακού δεν τους έχω σε μεγάλη υπόλοιψη, ούτε τον Σιώβα, ούτε τον Ντακώστα, ούτε τον άλλον, τον τρίτο που έχω, ούτε τον Αυλονίτη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην αθλειότητα του, Καμπιάσο, στο ότι τα δύο center back του Ολυμπιακού χαμηλά και όταν παίζουν στην ευθεία μπορεί να τους περάσει οποιοδήποτε μέτριος center for στην Ελλάδα ή όποιος extreme κλείσει προς τα μέσα. Και ένας θεματοφύλακας ο οποίος χθες δεν πάταγε καλά και ευθύνεται και στο πρώτο γκολ. Είναι φυσικό η Bayern, αν ήθελε μετά το 25ο λεπτό να φουλάρει, να είχαμε την ισοφάριση του 7-0 ή την ισοφάριση του 9-1 του Άρη μέσα στην UEFA στο 68. Ήταν χαρακτηριστικές οι ήττες αυτές. Το σταμάτησε η Bayern, το έπαιξε πολύ έτσι αφιψηλού και σε αυτό βοηθάει και το γεγονός ότι δεν είχε να χωρίσει τίποτα με τον Ολυμπιακό η Bayern όσον αφορά το οπαδικό κομμάτι. Δεν έχει να μισήσει κανένας από την Bayern τον Ολυμπιακό όπως γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά εγώ το προεκτείνω και σε πολιτικό επίπεδο. Ο Γερμανός δεν πίεσε την Bayern, ο φίλαθλος, να πηδήξει τους μαλάκες τους Έλληνες, οι οποίοι είναι οι κατσαπλιάδες της Ευρώπης και να το περάσουν σε πολιτικό κομμάτι. Αν έβρισκε ο Ολυμπιακός την Bayern και την είχε 3-0 στο Καραϊσκάκι σε άθλια κατάσταση, ο Ελληναράς που έχει κόμπλεξ απέναντι στο Γερμανό, σίγουρα θα το ζητούσε. Και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις των φιλάθλων μας όσον αφορά του λεπτού σιγή που έγινε στη Γαλλία. Λέει, αν ήταν Γερμανοί δεν θα γουστάραμε να γίνει σιγή και μπορεί να χαιρόμασταν κιόλας. Τέτοιο κόμπλεξ με τους Γερμαναράδες ή Ελληναράδες.